ακριβώς. Καταρχήν, η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Ο κανονισμός έχει τους κανόνες εκείνους με τους οποίους μπορούν να συζητηθούν νομοσχέδια με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Ο κανονισμός στηρείται απολύτως με ευλάβεια και νομίζω ότι οι κοινοβουλευτικοί κανόνες δεν παραβιάζονται και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιες πολιτικές παρατάξεις ή κάποιοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να δώσει περισσότερο χρόνο στη συζήτηση αυτών των νομοσχεδίων, είναι θέμα προσωπικό και όχι παραβίασης του κανονισμού. Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την λίστα Λαγκάρντ, πόσες κάλπες θα στηθούν εν τέλει? Αυτό θα το αποφασίσει την τρίτη διάσκεψη των Προέδρων. Από τις συνεννοήσεις που έχω κάνει με τα κόμματα, πιστεύω ότι στο τέλος θα ομοφωνήσουμε. Για την ανάκτηση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, δεν θα πρέπει να στηθούν τόσες κάλπες όσες και οι προτινόμενοι από τα κόμματα? Όπως γνωρίζετε, η συζήτηση προκύπτει διότι ο κανονισμός δεν είναι απολύτως σαφής. Εάν ήταν σαφής, δεν θα είχαμε τέτοιο ζήτημα. Γι' αυτό ακριβώς συγκάλεσα την διάσκεψη των Προέδρων, που είναι το ανώτατο όργανο. Θα ζητήσω και την γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής και πιστεύω ότι μέσα από τις συζητήσεις που έχω κάνει θα πετύχω ομόφωνη απόφαση, τέτοια που δεν θα αμφισβητείται τίποτα, ούτε το αποτέλεσμα, ούτε η διαδικασία, ούτε... Αλλά για την αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πρέπει καταρχήν αυτό να μπει στο δημόσιο διάλογο. Πιστεύω ότι τώρα που τα θέματα της οικονομίας και τα εργασιακά έχουν βρει το δρόμο τους, όχι ότι έχουν λυθεί, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι στο δημόσιο διάλογο μπορούν να μπουν και τα θέματα τα θεσμικά και των κανόνων, τα οποία θα οργανώσουν ακόμα καλύτερα το κράτος, θα οργανώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια και θα τη θωρακίσουν και θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων. Αλλαγές στο Σύνταγμα θα γίνουν σε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών? Απαιτείται να γίνουν και νομίζω ότι είναι μια πλέον ομόφωνη αντίληψη ότι απαιτούνται να γίνουν αλλαγές και σε αυτό και πιστεύω ότι μέσα από το δημόσιο διάλογο θα πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συνεννόηση ώστε να είναι μια διάταξη που θα εκφράζει όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.